Κύριος Κούλας από την Ελλάδα. Πρόσφατα ότι το 2018 θα είναι ιστορικό έτος, καθώς θα λόγω της εξόδου της Ελλάδας από το μνημόνιο. Πιστεύετε ότι θα είναι ιστορικό και για τα Βαλκάνια, καθώς έχουμε τη Βουλγαρική Προεδρία σε λίγες μέρες από το Γενάρη, αλλά και τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια το Μάιο στη Σόφια. Ευχαριστώ. Πρέπει να δουλέψουμε ώστε να είναι ένα ιστορικό έτος για όλη την περιοχή. Για την Ελλάδα πράγματι είναι ένα έτος κρίσιμο, ένα έτος καμπής, διότι μετά από σχεδόν 8 πλέον χρόνια, τον Αύγουστο του 2018, η Ελλάδα θα βρίσκεται έξω από προγράμματα στήριξης. Δηλαδή θα έχει την οικονομική αυτοδυναμία να στηρίζει με τις δικές της δυνάμεις τις ανάγκες της. Έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλούς, προβλέπονται ακόμα υψηλότεροι το 2018, και άρα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όμως και για την ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής μπορεί να είναι το 2018 ένα κρίσιμο θετικό ορόσημο. Έχουμε βεβαίως την Βουλγαρική Προεδρία, μια Βουλγαρική Προεδρία που ο φίλος Μομπόικο δεν θέλει να μείνει στα τετριμένα, θέλει να είναι ουσιαστική η Προεδρία, να είναι η Προεδρία των Βαλκανίων, και η Ελλάδα θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στο Βουκουρέστι τον Μάρτιο, αλλά και λίγες μέρες πριν την Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων που θα διεξαχθεί στη Σόφια, να συναντηθούμε ξανά στη Θεσσαλονίκη λίγες μέρες πριν, για να προετοιμάσουμε την ατζέντα αυτής της Συνόδου, επικαιροποιώντας την ατζέντα της Συνόδου της Θεσσαλονίκης το 2003, που ουσιαστικά ήταν η Σύνοδος που άνοιξε το πράσινο φως για την είσοδο της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα έλεγα ότι μπορεί το 2018 να είναι ένα έτος θετικών εξελίξεων στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ούτως ή άλλως συζητά για το πώς θα αναβαθμίσει το θεσμικό της πλαίσιο, πώς θα διορθώσει τις ατέλειες και τις αδυναμίες της, τώρα που βρίσκεται σε μια περίοδο που δεν υπάρχει κρίση, ώστε να είναι ακόμα πιο ισχυρή, αν στο μέλλον αντιμετωπίσουμε και άλλες κρίσεις οικονομικής φύσης, για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ένα έτος ορόσημο, θετικό ορόσημο για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και βεβαίως για τη Σερβία. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ένα έτος σημαντικό και σε ό,τι αφορά άλλα κρίσιμα θέματα στην περιοχή. Και θέλω, μιας και αναφέρθηκε και ο Μπόικο, να μιλήσω κι εγώ για ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με γείτονές μας, με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τα Σκόπια. Ίσως το 2018 να είναι ένα έτος όπου θα μπορούσαμε να έχουμε μια θετική εξέλιξη σε ένα χρόνιο πρόβλημα, αν η νέα κυβέρνηση των Σκοπίων αποφασίσει να κάνει ουσιαστικά βήματα προς τα μπρος. Αν σταματήσει μια, κατά την άποψή μου, αχρίαστη ρητορική ότι αποτελούν τους μοναδικούς απογόνους των Μακεδόνων και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν σταματήσει μια λυτρωτική ρητορική και ταυτόχρονα αποδεχτεί μια λύση στην ονομασία αμοιβαία αποδεκτή με τους γείτονες. Σε αυτή την προοπτική βεβαίως εγώ πρώτος θα είμαι που θα σπεύσω ώστε η Ελλάδα να εγγυηθεί την αναπτυξιακή προοπτική και την ασφάλεια αυτής της γείτονος χώρας. Ξέρετε, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας. Διότι ξέρουμε ότι αυτά που μας χωρίζουν είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μας ενώνουν. Αυτό όμως απαιτεί βήματα από όλες τις πλευρές. Και κυρίως απαιτεί και καθαρούς λογαριασμούς και συμφωνίες στα ουσιαστικά ζητήματα. Είμαστε λοιπόν, τουλάχιστον εμείς εδώ οι τέσσερις, πεπισμένοι ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με σταθερά και τολμηρά βήματα στην προοπτική της συνεργασίας, ώστε το 2018 πράγματι να είναι ένα θετικό ορόσημο για τις χώρες μας, για τη Βαλκανική,
για την Ευρώπη στο σύνολό της και βεβαίως για τους λαούς μας, διότι γι' αυτό δουλεύουμε, για την ευημερία των λαών μας.